Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Basket City, μέχρι και τις 10 εδώ στο μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Εντάξει, σήμερα και αύριο θα κάνουμε λίγες εκπτώσεις στο μπασκετικό δίωρο. Έχουμε και ημιτελικούς Μουντιάλ. Όπως ξέρετε, η πάγια τακτική της εκπομπής, εσείς οι φανατικοί ακροατές της, είναι να μην κάνουμε αναφορά στο ποδόσφαιρο, έτσι, εκτός και αν τυχαίνει να μας κλέβει την ώρα το ποδόσφαιρο όταν έχει κάποια παιχνίδια. Απλά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, και αύριο που είναι η τελική του Μουντιάλ, όσο να είναι, θα έχουμε λίγο το βλέμμα μας εκεί, θα έχουμε και λίγο ενημέρωση και από εκεί. Εμείς ξέρουμε όμως ότι είστε στην Μπασκετική, και επειδή είστε Μπασκετική, είστε εδώ μέχρι και τις 10 στο Λίμπερο 107,4, που έχουμε να πούμε και πάλι αρκετά. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, θα πούμε αρκετά. Μπασκετικά FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Και βέβαια από την ομάδα μας στο Facebook, Basket City, όλο μαζί μια λέξη, και από εκεί μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Θα πούμε λοιπόν αρκετά μπασκετικά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε ένα έτσι μετέχμιο, μεταγραφικό, σε μια περίοδο που για τις περισσότερες ομάδες, ναι μεν γίνονται επαφές, ναι μεν γίνονται ψαξίματα και όλα αυτά και ο καθένας ψάχνει πράγματα για το ρόστερ του, αλλά ανακοινώσεις δεν βλέπουμε πέραν των δύο μεγάλων. Από προχθές ουσιαστικά που έγινε γνωστό ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν συνεχίζει τον Ολυμπιακό, όλοι περίμεναν τον προαναγγελθέντα γάμο με τον Παναθηναϊκό που ανακοινώθηκε σήμερα. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Οι δικές μας οι ομάδες ουσιαστικά με το ενδιαφέρον στο Las Vegas, καθώς και για τις δύο είναι εκεί οι προπονητές τους, και για τον ΠΑΟΚ ο Ηλίας Παθεοδόρου και για τον Άρη ο Βαγγέλης Αγγέλου. Από εκεί είναι ουσιαστικά το ενδιαφέρον και για τους δύο. Ενδιαφέρον που το έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες. Ναι μεν δείχνει το που θέλουν να κινηθούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα κινηθούν από εκεί. Έτσι, παρουσία και των δύο στο Summer League μπορεί να σημαίνει πολλά στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου, μπορεί να σημαίνει και λίγα. Γιατί, το ανέφερα εγώ και το μεσημέρι, πλην των δύο, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι όταν πάρουν μια απόφαση θα πάρουν τον τάδε παίχτη, λέω ένα παράδειγμα, βγαίνουν στην αγορά και τον παίρνουν, είναι πολύ απλό. Οι άλλες ομάδες, και τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι, ο καθένας βέβαια στα δικά του οικονομικά δεδομένα. Άλλα οικονομικά δεδομένα έχει η ΑΕΚ, άλλα οικονομικά δεδομένα έχει ο ΠΑΟΚ. Άλλα οικονομικά δεδομένα έχει ο Προμηθέας, άλλα οικονομικά δεδομένα έχει ο Άρης. Ο καθένας λοιπόν στα δικά του δεδομένα βλέπει και κάνει ουσιαστικά το καλοκαίρι. Δουλεύει με κάποιους στόχους που μπορεί να έχει, προσπαθεί να τους πείσει. Αν δεν τα καταφέρει, πάει σε εναλλακτικές. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι οι περισσότεροι. Γι' αυτό και όπως βλέπετε, πλην των δύο, πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι κινήσεις που έχουν γίνει από τις περισσότερες ομάδες είναι ελάχιστες. Και είναι ελάχιστες γιατί είναι και νωρίς ακόμα, είναι η αλήθεια. Είμαστε 10 Ιουλίου, υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα. Και επειδή το ξέρετε πολύ καλά, περιπτώσεις παικτών που μπορεί τώρα να είναι σε πολλά χρήματα, πιο μετά είναι σε λιγότερα και όλα αυτά. Θα τα αναφέρουμε και όλα αυτά. Είπαμε σήμερα το ενδιαφέρον, επειδή ανακοινώθηκε και όλας, έχει πάει στον Παπαπέτρου, τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ένας ακόμα παίχτης που πηγαίνει από τον έναν αιώνιο στον άλλον. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, το έχουμε ξαναδεί. Γενικά κιόλας, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σχεδόν κάθε χρόνο βάζει στόχο να παίρνει έναν. Πέρυσι ήταν ο Λοντζέσκι, του Παπαπέτρου. Πέρυσι θα ήταν και ο Μάτζαρης. Τελικά δεν έγινε. Δεν πήγε ο Μάτζαρης στον Παναθηναϊκό με στον Ολυμπιακό με πολλά παραπάνω χρήματα από αυτά που αξίζει, λέω εγώ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τώρα με τον Παπαπέτρου, ο οποίος νομίζω ότι είχε πάρει την απόφασή του να φύγει από τον Ολυμπιακό. Είχε πάρει την απόφασή του. Δεν ήταν 100% σίγουρος, θα πω εγώ, πριν λίγες μέρες, αλλά όδευε προς τα εκεί. Και όπως φαίνεται, δεν ήταν το θέμα ούτε το οικονομικό. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να είχε να κάνει ούτε και με ρόλους. Δηλαδή, πόσο παραπάνω και πόσο
περισσότερα πράγματα θα πάρει από τον Παναθηναϊκό Παπαπέτρου. Η άποψή μου για το συγκεκριμένο παίχτη είναι ότι δεν ξέρω αν είναι υπερεκτιμημένος, απλά είναι ένας παίχτης που δεν μπορείς να πεις ότι είναι τριάρι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τεσάρι. Ποιο είναι το στοιχείο στο παιχνίδι που το κάνει πολύ καλά? Ας πούμε είναι πολύ καλός σουτέρ? Δεν είναι. Είναι πολύ καλός στη δημιουργία? Δεν είναι. Έχει πολύ καλή εκτέλεση? Δεν έχει. Είναι ένας εξαιρετικός rebounder, όταν παίζει το 3 και βολεύει το παιχνίδι, μπορεί και να είναι. Ένας καλός αμυντικός είναι. Ένας καλός αμυντικός. Αλλά καλός αμυντικός πού? Στο 3 ή στο 4. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα παίχτη που αποφασίζει να βγάλει από τα ταμεία σου να του δώσει παραπάνω από 700 χιλιάρικα το χρόνο, γιατί τόσο βγαίνει ο Παπαπέτρου στο Παναθηναϊκό, τόσο θα βγαίνει και στον Ολυμπιακό περίπου, με την πρόταση που είχε, πάει να πει ότι αυτά τα 700 τα δίνει σε ένα παίχτη που ξέρει ότι θα σου κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λέω ότι ο Παπαπέτρου είναι ένα παίχτη που είναι λίγο εγκλωβισμένο στο τι θέση παίζει, στο τι θέση θέλει να παίξει και στο τι μπορεί να κάνει. Θα φανεί το τι μπορεί να κάνει. Η τόση φασαρία που γίνεται έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι γύρω από τους Έλληνες παίκτες που παίρνουν στους δύο μεγάλους. Κάθε φορά για αρκετούς από αυτούς έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα που πολλές φορές δεν δικαιολογείται, λέω εγώ. Δηλαδή πλην των πολύ μεγάλων παιχτών, έτσι, του Σπανούλη, του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά. Δηλαδή πλην από παίχτες τέτοιου επίπεδου, αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις παικτών, αφού φύγανε από έναν από τους δύο, καταλάβαμε ότι η κουβέντα ήταν πολύ και μεγάλη. Γιατί τους έχουμε δει και με την εθνική ομάδα που επίσης λίγα πράγματα. Τέλος πάντων, μπορεί ο Απέτρου όντως η επιλογή του να πάει στον Παναθηναϊκό να του βγει σε πολύ καλό και να βοηθήσει και τον εαυτό του και τον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα. Έτσι, μην ξεχνάμε και την εθνική ομάδα που την έχουμε ψιλοξεγράψει, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Ναι, από τότε που ξεκίνησε και αυτό το σκηνικό με τα παράθυρα, την έχουμε αφήσει λίγο πίσω την εθνική ομάδα. Αλλά όλα αυτά τα παιδιά έτσι, είναι δυνάμοι παίκτες της εθνικής ομάδας. Όλα αυτά τα παιδιά, εφόσον καταφέρει η εθνική κάτι που έτσι όπως τα πήγε στο πρώτο γύρο των παραθύρων, είναι στο μοντομπάσκετ, που είναι αρκετά πιθανό να είναι στο μοντομπάσκετ. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά είναι δυνάμοι παίκτες της εθνικής ομάδας. Τέλος πάντων, εντάξει. Η κουβέντα για μένα δεν έχει να κάνει τόσο με τη μετακίνηση του Παπαπέτρου από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και το τι μπορεί να φέρει από τη μία ομάδα στην άλλη. Για μένα έχει να κάνει, και πάντα το βάζω στο μικροσκόπιο και στη σκέψη, το τι πληρώνεις για να πάρεις κάτι. Όταν πληρώνεις λοιπόν 700 και 1000 το χρόνο για να πάρεις ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Παπαπέτρου, στα δικά μου τα μάτια φαίνονται πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει πίσω μπασκετικά αυτά τα χρήματα. Είναι όμως αυτό το marketing που παίζει. Θυμάστε πέρσι τι είχε γίνει με τον Μάτζαρη, που είχε την πρόταση από τον Παναθηναϊκό, που φέρεται να είχε συμφωνήσει. Μετά ο Γιαννακόπουλος είχε βγάλει τις συνομιλίες στον αέρα στο Instagram. Και στο τέλος ο Μάτζαρης παρέμεινε στον Ολυμπιακό. Και παρέμεινε με πολύ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παίχτη που είναι κοντά στο εκατομμύριο το συμβόλαιό του, για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και φέτος ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που τελείωσε το θέμα του Σπανούλη θετικά, τελείωσε το θέμα του Πανικολάου θετικά, τελείωσε το θέμα του Παπαπέτρου αρνητικά, το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με παίκτες που έχει και θέλει να παραμείνουν τέλος πάντων, είναι με το μάτζερ που θα έχει να κάνει με τη μείωση των αποδοχών του. Γιατί προφανώς για κανένα λόγο δεν μπορούσε να στοιχίζει τόσα χρήματα ο μάτζερης. Έτσι. Όταν δίνεις τόσα πολλά χρήματα για έναν παίκτη που μπορεί να σου κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ο Παπαπέτρου είναι μάτζαρης, αλλά για μένα ένας παίκτης που ναι, μεν κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, είναι ένα καλό εργαλείο. Φυσικά, όταν μιλάμε για Έλληνες παίκτες, το έχουμε ξαναπεί ότι το να έχεις έναν καλό ελληνικό κορμό έχει αποδειχθεί μία λύση σωστή, να το πω έτσι. Και ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια που τα πήγαινε τέλος πάντων πολύ καλά και είχε μεγάλες επιτυχίες και στην Ευρώπη, τις είχε με βάση τον ελληνικό του κορμό. Ο Παναθηναϊκός, όταν είχε τις εξαιρετικές ομάδες και έπαιρνε Ευρωλίγκες, είχε το Διαμαντίδη, είχε τον Παπαδόπουλο, είχε το Τσαρτσαρί, είχε τον Περπέρογλου. Έτσι, παίκτες με, όχι απλά να συμπληρώνουν το ρόστερ, παίκτες που είχαν ρόλο στην ομάδα, είχαν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Και το να έχεις ελληνικό κορμό, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο,
Απλά νομίζω ότι πολλές φορές δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα της εθνικής ομάδας στα παράθυρα μέχρι τώρα με, με το εναλλακτικό ρόστερ το οποίο είχε, δηλαδή με παίκτες που δεν είναι στο NBA και στην Ευρωλίγκα, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά δεν θα είχαν θέμα να ανταποκριθούν σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς. Πάντα μιλώντας με βάση τις αναλογίες, έτσι. Προφανώς και ο Γκίκας, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τον πετάξουμε στον Ολυμπιακό και θα κάνει αυτά που κάνει ο Ντουρουμιθέα. Θα έχει αυτό το ρόλο. Αλλά το να έρχεται ενδέκατος, δωδέκατος, λέω ένα παράδειγμα, και να παίζει σε κάποια μάση στην Ελλάδα ή ακόμα και στην Ευρωλίγκα σε καταστάσεις που μπορεί να τον βολεύουν, με έναν αντίπαλο που μπορεί τέλος πάντων να τον βολεύει, νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Πάντα μιλάμε με αναλογίες. Αλλά το ξαναλέω ότι ο ελληνικός κορμός γενικά είναι κάτι που το θέλουν οι μεγάλοι, το ψάχνουν και πολλές φορές, επειδή το θέλουν και το ψάχνουν, το πληρώνουν και παραπάνω. Έτσι νομίζω ότι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση του Παπαπέτρου, επειδή έχει ξεκινήσει πολλή κουβέντα. Όχι, έκανε ένα post ο Αγραβάνης για προδοσία και όλα αυτά. Ο Αγραβάνης, άλλη μια ανάλογη περίπτωση τέτοια. Της πολύ μεγάλης κουβέντας γύρω από το όνομά του, γιατί είναι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι Έλληνας και όλα αυτά. Αλλά μέλι και τη γανέτα τίποτα. Τι έχουμε δει από τον Αγραβάνη αγωνιστικά? Δεν νομίζω ότι έχουμε δει πολλά πράγματα. Και δεν είναι πλέον και 19 χρονών να πεις ότι είναι μικρός και ακόμα περιμένουμε. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν οι δύο μεγάλοι, ειδικά για τους Έλληνες, ρίχνουν χρήματα αρκετές φορές, αλλά τις περισσότερες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι αποδεικνύονται πάρα πολλά αυτά τα χρήματα. Τώρα, αν ο Παπαπέτρου κάνει τους παπάδες 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό και φτάσει σε ένα επίπεδο στα 27 του να είναι σε ένα top επίπεδο ευρωπαϊκό, θα το δούμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι. Τέλος πάντων. Θα αναφερθούμε περαιτέρω και για ΠΑΟΚ και για Άρη στην πορεία. Ξαναλέω ότι μετά τις 9 που ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Βέλγιο, εννοείται πως θα έχουμε ενημέρωση και θα έχουμε και τα μάτια μας εκεί. Έτσι. Κάνουμε μια εξαίρεση αυτή την εβδομάδα λόγω των ημιτελικών. Γιατί όπως και να το κάνουμε, okay, παιδιά, μπασχετικοί είναι οι ακροατές μας αυτό το δίωρο όλη τη σεζόν. Αλλά okay, τώρα που μιλάμε για Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Οπότε σήμερα θα έχουμε ενημέρωση και από το Μουντιάλ, βλέποντας, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο εκεί. Και σήμερα με το Βέλγιο-Γαλλία και αύριο με το Αγγλία-Κροατία. Πιο μετά θα μιλήσουμε λίγο και με το Σταμάτο Μουρελή για ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Άρη. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο NBA, που το Summer League τρέχει. Να δούμε σε φάση το ποιος ξεχωρίζει, γιατί όταν συμμετέχουν όλες οι ομάδες και έχουν τόσους πολλούς και διαφορετικούς παίχτες, είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά. Θα μείνουμε λίγο σε αυτούς που έχουν ξεχωρίσει στα ξεκινήματα του Summer League και γενικά σε αυτά τα παιδιά που είναι από το φετινό draft και έχουμε μια πρώτη, δεν ξέρω αν ενδεικτική εικόνα, αλλά έχουμε μια πρώτη εικόνα του τι μπορούν να κάνουν και το πώς είναι το παιχνίδι τους. Έχουν να πούμε και την επόμενη μια μισή ώρα. FM και όλα τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και στην ομάδα μας στο Facebook, Basket City, κάνουμε κουβέντα και από εκεί έχουμε και κλήρωση του Champions League αύριο. Αλλά αυτό θα μας πάει λίγο. Τα έχουμε αναφέρει αυτά. Θα δούμε αν έχει κάτι καινούργιο από εκεί. Γιατί εκεί υπάρχει εκπροσώπηση και για ΠΑΟ και για Άρη και για ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, φίλε μου Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 10. Εντάξει, εδώ είμαστε, Basket City. Τι να κάνετε, φίλε, το περίμενες όλη μέρα και σε παίρνω τηλέφωνο τώρα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, μέρα βαρία σημερινή. Λοιπόν, έχουμε μία μικρή ποδοσφαιρική παρένθεση, η οποία έχει να κάνει με τον Νίκο Παπαδόπουλο, από ό,τι με ενημερώνει ο φίλος Βασίλης Καβαδίας. Τον έχουμε, ωραία. Θα τον έχουμε σε λίγο για να μας δώσει κάποια είδηση. Σε λίγο η σέντρα στο Βέλγιο-Γαλλία, είπαμε σήμερα. Θα το πάμε και λίγο ποδοσφαιρικά, θα κάνουμε και λίγο κουβέντα ποδοσφαιρική, γιατί είναι ημιτελικός του Μουντιάλ και επειδή είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε και λίγο κουβέντα για κάτι άλλο σε λίγο που θα τον έχουμε, θα μας ενημερώσει γιατί είναι. Και εμείς θα συνεχίσουμε τα μπασκετικά μας, οπότε μετά τις 9 και με τα ημιτελικά του Μουντιάλ και με τα μπασκετικά θα πούμε έτσι, θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Τον έχουμε τον συνάδελφο? Κάποιον έχει, θα έχουμε κάτι να ακούσουμε από τον συνάδελφο? Στο περίμενε μας έχει. Κόφτονε, πάμε στον επόμενο. Ναι, και άντε γεια, βγάλω στον ένα, του πω ένα άντε γεια και να το κλείσω. Κατευθείαν. Λοιπόν, περιμένουμε τον έχουμε.
Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε? Συνάδελφε, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσύ? Έχω περάσει καλύτερα βέβαια, αλλά γενικά καλά, ναι. Περνάς δύσκολα, το έμαθα, ναι. Ναι, ναι. Τάξα την άλλη εβδομάδα να περάσουμε μαζί. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν από περίπου 2-3 λεπτά ο Άρης ανακοίνωσε την μεταγραφή του Χαβιέ Μάγκρο Ματίγια, όπως είναι το πλήρες όνομα, του Ισπανού μέσου, 29 χρονών, διεθνής με την Άντερ 21 της Ισπανίας, υπέγραψε αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, 1-1, με τους κεντρινόμαυρους, γεννημένος 16 Αυγούστου του 88, παίξει που έκανε τα πρώτα τους με το Σεβίγια Ρεάλ και ακολούθησαν ομάδες όπως η Μπέτις, η Μούρθια, η Έλτσε και η Ταραγώνα που ήταν ο τελευταίος του σταθμός. Ένας από τους τρεις που αφήχθησαν χθες στην Θεσσαλονίκη, Μενέντες και Κουέστα είναι οι άλλοι δύο. Οι δύο συγκεκριμένοι θα αναμένεται να ανακοινωθούν στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και μέχρι το βράδυ αύριο και οι τρεις τους θα είναι λογικά στα 3-5 πηγάδια για να σωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας και σε αυτές τις τελευταίες μέρες του πρώτου σταδίου που διεξάγεται εδώ στην περιοχή της Νάουσας. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σε θέλω λίγο πιο επιθετικό με τον συνάδελφο όταν σου λέει ότι και αυτό που λες είναι 4-3-3 και 4-5. Να τα ακούω εγώ, να ξέρεις. Βλέπεις ότι δεν μιλάω. Ωραία. Έχει χάρη που ήμουν λίγο ντεφορμέ γι' αυτό. Θα είναι αύριο και αυτό. Όχι, ρε φίλε, ήρθαμε στο βουνό και ανεβάσαμε πυρετό. Αφού ρε φίλε, μόνο η Μόρτορ δεν έχει κατέβει εκεί πέρα από ό,τι βλέπω. 11 βαθμούς είχε χθες. 11 βαθμούς. Ναι, εδώ σου λέω ανάψαμε τζάκι. Τι λέει, ρε φίλε. Και σου λέω ανάψαμε τζάκι. Ήσουν τουλάχιστον προετοιμασμένες, φίλε και συνάδελφε. Ναι, είχαμε εξοπλιστεί με ζακέτες, μπουφανάκια. Μόνο στρατιωτικές κάλτσες δεν πήρα, που θα ήταν χρήσιμες, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει. Ότι τις χρησιμοποίησα και πάρα πολύ στη δουλειά μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Σε αφήνω να συνεχίσεις την άοκνη εργασία σου, το ρεπορτάζ σου. Ναι. Υπενθυμίζω και πάλι θα βγει Ματίγια, ανακοινώθηκε 1-1 και άλλοι δύο που θα ανακοινωθούν στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Νίκο Παπαδόπουλε, η συνεισφορά στην εκπομπή ήταν πολύ σημαντική. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ανακοίνωση για τον Άρη. Φυσικά όλη μέρα ποδόσφαιρο. Στο δίγρο του μπάσκετ θα βγει ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Άρη. Γνωστά είναι αυτά. Έχουν ξαναγίνει και θα ξαναγίνουν. Λοιπόν. Εντάξει, πήραμε και τις ανάσεις που έπρεπε, γιατί όπως καταλάβατε μπήκαμε λίγο αργοπορημένοι και φορτσάτε, αλλά τώρα είμαστε κομπλέ. Επιστρέφοντας στα μπασκετικά τα δικά μας και μιλώντας λίγο για το Summer League, το οποίο είπαμε ότι εκεί υπάρχει εκπροσώπηση και για τον Άρη από τον Βαγγέλη Αγγέλου και για τον ΠΑΟΚ από τον Ηλία Παθεοδόρου και τον Νίκο Σταυρόπουλο. Γενικά υπάρχει δυναμική ελληνική παρουσία εκεί. Νομίζω ότι και ο Σωτήρης Μαυρόπουλος εκεί πλέον. Στον Ήφο στο Λίμνου, πέρσι στην ΑΕΚ. Είναι και αυτός εκεί, νομίζω, με έναν συνεργάτη του. Στα του ΠΑΟΚ, όσον αφορά το μεταγραφικό, που η αλήθεια είναι ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έτσι, έχει ανακοινωθεί πολύ γρήγορα η ανανέωση συνεργασίας με τον Μαργαρίτη και λίγο πιο μετά η ανακοίνωση της μίας μεταγραφής που έχει γίνει μέχρι τώρα του Τζαμάλ Τζόουνς. Η παρουσία του Ηλία Παπαθεοδόρου εκεί μαζί με τον Νίκο Σταυρόπουλο έχει διάφορες επαφές, έχει παίκτες που έχουν τσεκαριστεί το προηγούμενο καιρό και τώρα τους βλέπουν από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό των περισσότερων το Summer League είναι μια πολυτέλεια, να το πω έτσι, για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το βαλάντι που μπορεί να κινηθεί. Μπιλ, βάλε και λίγο χαλάκι ο πίσω, φίλε, γιατί το χάσαμε τον Παπαδόπουλο, μας το έφαγε και αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι στο μυαλό των περισσότερων το Summer League για μια ομάδα του οικονομικού επίπεδου του ΠΑΟΚ είναι πολυτέλεια. Γενικά αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος. Απλά όταν μιλάμε για τόση μεγάλη γκάμα παικτών, προφανώς και ο ΠΑΟΚ αυτούς τους οποίους έχει τσεκάρει τον προηγούμενο καιρό και τώρα τους βλέπει και από κοντά αγωνιζόμενους, μιλάμε για περιπτώσεις παικτών οι οποίοι είναι στα χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει. Και αν δεν είναι τώρα, μετά από λίγο καιρό θα είναι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι δεν είναι και τόσο πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να είναι εκεί. Τώρα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε και εμείς να αναφερόμαστε κάθε μέρα σε ένα όνομα που πιθανόν να παρακολούθησε ο Παπαθεοδόρου, που είναι στη λίστα, που αρέσει, που τσεκάρει, που ελέγχει και όλα αυτά, δύσκολα θα το δείτε από εδώ. Είναι το πιο εύκολο πράγμα, να ξέρετε, το να βλέπετε αυτό που το να διαβάζετε ή να ακούτε κάθε μέρα από ένα όνομα, το πιο εύκολο. Να πετάω κι εγώ ένα όνομα κάθε μέρα για τον ΠΑΟΚ και να λέω ότι αρέσει, ότι ελέγχει, ότι ενδιαφέρεται. Αρέσει και ο Trey Young που είναι στο Summer League. Σε ποιο δεν αρέσει? Έτσι, που βάζει τα τρίποτα σαν τον Κάρι. Θα το γράψουμε κι αυτό, ότι αρέσει ο Trey Young.
Δεν νομίζω. Έτσι. Εντάξει, η εποχή είναι τέτοια βέβαια. Είναι περίοδος μεταγραφική, είναι περίοδος που έτσι κι αλλιώς μπασκετικά κινούνται λίγα πράγματα. Απλά δεν ξέρω στα δικά στα μάτια, στα δικά μου, το να βλέπω κάθε μέρα από ένα διαφορετικό όνομα δεν μου προσφέρει κάτι. Δεν μου προσφέρει κάτι. Και επειδή το βλέπω να γίνεται, γι' αυτό το αναφέρω. Η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ έχει έτσι όπως την περιέγραψα πριν. Προφανώς και ο Θεοδόρου έχει κάποιες περιπτώσεις που του αρέσουν και περιμένει. Η περίπτωση του Jones που ανακοινώθηκε, του Τζαμάλ Jones, ήταν από αυτές που αρέσουν. Είναι παίχτης τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον είχε τσεκάρει και πέρσι. Ωραία. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος με το τέλος της σεζόν, όταν μπορεί να ψάχτηκε ο ΠΑΟΚ, ήθελε 5 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Στις αρχές Ιουλίου είχε 3,5 ευρώ. Οπότε λοιπόν όταν βόλεψε η συγκυρία, να το πω έτσι πολύ απλά, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην περίπτωσή του. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Τζαμάλ Τζόουνς. Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και στο Summer League. Το να γράφουμε κάθε μέρα από ένα όνομα ότι αυτός αρέσει, ότι αυτός τσεκάρει, ότι αυτός ελέγχεται, είναι, ξαναλέω, το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι να ασχοληθούμε με τα πράγματα που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Και δεδομένη χρονική στιγμή, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσο στανταρισμένα πράγματα στο μεταγραφικό του περιβάλλον, να το πω έτσι. Στανταρισμένο ότι θέλει τον Γκος. Ναι, είναι στανταρισμένο, ναι. Έγινε μια μικρή επαφή και στο διάστημα Summer League, αλλά ήταν επαφή που δεν έγινε κουβέντα ουσιαστική, γιατί έγινε στο πόδι η επαφή. Δεν έγινε ουσιαστική κουβέντα με τον Γκος. Ο Γκος, ο οποίος είναι με τους Wizards στο Summer League, δεν έχει παίξει κάποιο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ουσιαστικά έχει ρόλο προπονητή, παρότι ανακοινώθηκε ως παίξης προπονητής. Δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο τα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι σχεδόν κάθε μέρα ένα μάτς για τις ομάδες. Τα ρόστερ είναι μεγάλα, οπότε λογικά και ο Γκος θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Και τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ουσιαστική κουβέντα για το μέλλον του από πλευρά ΠΑΟΚ, δηλαδή με την παρουσία του Παθαδέρου εκεί και του Σταυρόπουλου, δεν έχει γίνει με τον Γκος. Αλλά είναι λίγο δείγμα για το μυαλό του Αμερικανού, το τι έχει στο μυαλό του, όταν το staff των Wizards τον έχει κάνει πρόταση για να είναι εκεί την επόμενη σεζόν και στο Summer League είναι στο staff των Wizards, το τεχνικό. Οπότε λοιπόν είναι πιθανό ο Γκος πλέον να έχει βάλει στο μυαλό του, να έχει βάλει στην άκρη το να παίξει μπάσκετ την επόμενη σεζόν και να έχει βάλει μπροστά του το να είναι στο staff των Wizards σε μια ομάδα του NBA έχοντας ένα ρόλο στο τεχνικό επιτελείο. Είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το οικονομικό δέδαλο για να του κάνει να αλλάξει αυτή τη σκέψη αν την έχει στο μυαλό του. Δηλαδή δεν είναι ο ΠΑΟΚ η ομάδα που θα του πει ότι ξέρεις, OK, εγώ έχω να σου δώσω 300 χιλιάρια για τον χρόνο. Που όντως θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι παραπάνω. Είναι ξεκάθαρα νομίζω στη δική του αίρεση. Το αν θέλει να παίξει μπάσκετ ή το αν θέλει να συνεχίσει στο τεχνικό επιτελείο μιας ομάδας του NBA. Έτσι. Αν η απόφαση του Γκος είναι αυτή, το να συνεχίσει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες. Έχει πιθανότητες. Αν δεν είναι αυτή η απόφαση, ο ΠΑΟΚ έχει περιπτώσεις τσεκαρισμένες. Έχει περιπτώσεις που του αρέσουν για ανάλογο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει Αμερικανό άσο. Το ότι ψάχνει Αμερικανό άσο δεν σημαίνει ότι θα πάει απαραίτητα σε κάποιον ρούκι. Έχουμε αναφέρει την περίπτωση του Σάιξ, του Κίφερ Σάιξ, που ήταν πέρσι στην Αλφαδία Τουρκίας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που τις τσεκάρει. Και όταν λέω τσεκάρει, εννοώ υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος κυκλοφορεί στην αγορά και κάνει 20 χιλιάρικα το μήνα. Τώρα ή το προηγούμενο καιρό. Αφού ο παίκτης αυτή την εποχή κυκλοφορεί στην αγορά και κάνει 17 χιλιάρικα. Μετά από λίγο καιρό μπορεί να κάνει 14 χιλιάρικα, 12. Εάν πάει εκεί λοιπόν αυτός ο παίκτης μπορεί να αρέσει, τότε όντως ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί. Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις από την Ελλάδα που έχουν προταθεί και έχουν ψαχθεί. Είπαμε ότι όσον αφορά το κομμάτι του ελληνικού κορμού, okay, ο ΠΑΟΚ για την επόμενη ζώνη έχει τον Ζάρα, έχει τον Χρυσκόπουλο, έχει τον Μαργαρίτη, έχει τον Τζόχλα, έτσι για την επόμενη σεζόν, αλλά θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Έχει τον Κόνιαρη. Κόνιαρη αρχίζω, βλέπω ότι σιγά σιγά το όνομά του αρχίζει να παίζει σαν αν και εφόσον ψάξει κάποιον Έλληνα για να συμπληρώσει ρόστερ ο Ολυμπιακός. Το είδα κάπου να παίζει.
Και όταν μιλάμε για Ολυμπιακό και το όνομα είναι γραμμένο από τον Παντελή Διαμαντόπουλο, προφανώς και γίνει κάπου στα υπόψη. Αν και εφόσον, ξαναλέω έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Απλά το αναφέρω. Και είπαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του Κατσίβελη που συνεχίζει τον Προμηθέα, ήταν κάτι που το ψιλοπερίμενε ο ΠΑΟΚ. Και σχεδόν είχε πάρει την απόφαση από τη στιγμή που ο Κατσίβελης φαινόταν δεν θα μείνει, ότι θα πάει πλέον σε κατάσταση με άσο Αμερικανό και κόνιαρη. Και από εκεί και πέρα τσόχλα στην πορεία. Ο Γκόσα Μαμίν είναι μια περίπτωση που είναι και εκεί. Ο Σχίζας είναι μια περίπτωση που όντως ενδιαφέρει και απασχολεί. Και νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ το πάρει απόφαση ότι τον θέλει, είναι περίπτωση που κλείνει, να το πω έτσι. Ενός παίχτη που έχει δοκιμαστεί σε καλό επίπεδο Α1. Ρέθυμνο, Κολοσσό, Κίμη. Αν είναι όντως ο ΠΑΟΚ το επόμενο βήμα στην καριέρα του, θα είναι έτσι και το επόμενο επίπεδο στην καριέρα του. Εμπειρία έχει. Έχει κάποια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι μια περίπτωση που όντως, αν ο ΠΑΟΚ πει ότι τον βάζει σήμερα προτεραιότητα για να τελειώσει την υπόθεση, νομίζω θα το κάνει. Στην περίπτωση του Σχίζα. Αλλά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος και να έρθει δεν θα είναι ένας παίχτης που θα αποτελεί παίχτη αποφάσεων και ευθυνών στην επίθεση, να το πω έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει πάλι όπως είχε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ένα τόσο ισορροπημένο ρόστερ, που να έχει δηλαδή ουσιαστικά έναν παίχτη ηγέτη όπως ο Γκος και όλοι οι άλλοι ανα παιχνίδι και ανα αντίπαλο να μπορούν να βγάζουν τα στοιχεία τους, θα είναι το ιδανικό. Αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς, ξαναλέω, γιατί δεν έχουμε σχηματοποιημένη εικόνα του ρόστερ, δεν έχουμε κάτι σίγουρο για το πώς θα είναι, γιατί πάω. Βλέπει και πηγαίνει, να το πω έτσι απλά. Όπως κάνει και η ΑΕΚ, όπως κάνει και ο Προμηθέας, που okay, έχουν κάποια παραπάνω χρήματα, αλλά προς το παρόν βλέπετε. Ο Προμηθέας έχει κάνει κάποιες κινήσεις μεν, αλλά ακόμα του μένουν σημαντικές κινήσεις στο ρόστερ του. Ψάχνει ένα σκόρερ στην περιφέρεια που είναι σημαντική κίνηση για αυτό που θέλει να κάνει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Δεν είναι οι 12 πλην των 2, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν στην αγορά και να τελειώνουν καταστάσεις εύκολα. Όταν θέλουν κάποιον. Βλέπω ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, πέρσι είχε το Χάρης. Χάρης δεν μένει στην ΑΕΚ. Ο Πάντερ ήρθε, έκανε καταπληκτικά πράγματα, πήγε στην Πολώνια. Είναι αυτή η κατάσταση που μας έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά εδώ πριν λίγες εβδομάδες ο Στέφανος Οδέδας. Ότι οι καλοί Αμερικανοί βρίσκουν καλύτερο συμβόλαιο, καλύτερη ομάδα και φεύγουν και τους κακούς δεν τους θέλεις. Αυτούς που δεν πήγαν καλά την προηγούμενη σεζόν δεν τους θέλεις. Οπότε πας κάθε φορά το καλοκαίρι σε μια τέτοια κατάσταση. Στο οικονομικό επίπεδο που είναι οι περισσότερες ομάδες πλην των δύο στην Αλφαένα. Και μια που είπα Στέφανος Δέδας, κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Γιώργος Δέδας θα είναι στο staff του David Blatt στον Ολυμπιακό. Τελικά. Υπήρξε κι άλλο σενάριο εκεί και είχε να κάνει με τον προπονητή της Κίμης και της Εθνικής Νέων πλέον, τον coach Καστρίτη, που δεν προχώρησε. Βλέπω ότι προχωράει η περίπτωση του Δέδα, του Γιώργου του Δέδα για το τεχνικό staff του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φτάνουμε 9. Σε λίγο η σέντρα στο Βέλγιο-Γαλλία. Η Γαλλία από ό,τι βλέπω είναι στη σέντρα με τον Γκριεσμάν και τον Ζιρού πάνω από την μπάλα. Φτάσαμε λοιπόν 9, Βασίλη Καβαδία, καλέ μου φίλε. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα κάνουμε μια επικοινωνία και με τον Σταμάτη Μουρελή που θα έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Άρη. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, με ενημέρωση για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, που συγκινάει τώρα το Βέλγιο-Γαλλία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 7-8 λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της Basket City, η οποία σήμερα είπαμε θα έχει και λίγο ποδοσφαιρική χρειά, καθώς ο ημιτελικός του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε Βέλγιο και Γαλλία. Και τώρα η Γαλλία έχει μια ευκαιρία, όχι, διώχνουν οι Βέλγοι. Μπήκαν λίγο καλύτερα οι Βέλγοι, είχαν μια ωραία φάση εκεί με τον Αζάρα από αριστερά, μια σέντρα προς τον Λουκάκο. Ο Μουτιτί ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε μένα, αλλά παραλίγο να βάλει και αυτόν γκολ. Κάπου στο έκτο λεπτό ήταν αυτή η φάση. 10 λεπτά έχουν παιχτεί. 0-0 είναι το σκορ. Με την μπάλα να είναι τώρα στο Βελγίο. Νομίζω το Βέλγιο έχει μπει λίγο καλύτερα από τους Γάλλους. Να πω την αλήθεια μου, με το Βέλγιο είμαι. Γιατί είναι μια φουρνιά που έχει το ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τα κατάφερνε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Νομίζω ότι φέτος, ίσως μαζί με τους Κροάτες,
με βάση το, και τις ομάδες που είναι στους, στους τέσσερις. Ίσως αυτή να είναι η ομάδα, οι δύο ομάδες που έχουν παίξει και λίγο καλύτερα από όλους τους, τους άλλους. Τα μάτια μου, Ρελή, φίλε, συμφωνείς με αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρικός και είσαι και λίγο it's coming home. Τι γίνεται, φίλε? Καλά, σίγουρα it's coming home, αυτό εννοείται. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Ξέρεις, ούτε βλέπουμε το σημερινό μάτς, γιατί δεν μας νοιάζει. Η άποψή μου, η εκπεφρασμένη, είναι ότι επειδή έχετε ζαλίσει λίγο με το it's coming home, είναι η αλήθεια όλοι σας. Τώρα εδώ που φτάσατε να το πάρετε όμως, μην έχουμε άλλα. Όχι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενες διοργανώσεις ζαλίζατε λίγο, αλλά κάπου στο τέλος των ομίλων. Για όσα αμφιβάλλοντα το πάρει Αγγλία, τώρα ξεκινάμε λίγο ποδοσφαιρικά που δεν μας ταιριάζει εμάς. Φίλε, σήμερα θα το πάμε και έτσι και λίγο αύριο, γιατί έχει και ημιτελικούς μουντιάλ, εντάξει, είπαμε. Okay. Όχι, μπασκετικά μόνο. Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε αναφορά και στο ποδόσφαιρο. Να δουν λίγο το βιντεάκι που ανέβασε ο Ρίκα Ντονά για να καταλάβουν γιατί θα το πάρει Αγγλία. Τι έχει ανεβάσει, φίλε? Δες το. Έχει να κάνει με, με ένα τρομερό χρησιμοποιώντας την αριθμητική, τα μαθηματικά, βγαίνει να τον πάρει Αγγλία. Πολύ απλά. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Ερίκα Ντονά είναι αυτός, ο οποίος θέλει μπορεί να μπει να το δει. Είναι, τα έχει δώσει λίγο όλα φέτος στο Μουντιάλ, είναι η αλήθεια, έτσι. Τα έχει δώσει όλα στο Instagram, ναι, του είναι αυτό. Εντάξει, πάντα... Το λογαριασμό του Instagram που έχει ξεκινήσει και με τα βιντεάκια που ανεβάζει είναι από παλιά. Ναι. Απλά έχει απενεργοποιηθεί λίγο, έτσι δεν βλέπαμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα τελευταία έχει πάλι λόγω Μουντιάλ και εντάξει. Είναι μοναδικός. Ο Ερίκ είναι μοναδικός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει έναν τρόπο πολύ, πολύ ενδιαφέροντα να τοποθετείτε. Ναι, ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Τι γίνεται? Γίνεται καλά. Άντε, να πάμε στα πασχετικά που θες, φίλε, που λες όχι μόνο μπάσκετ για μπάσκετ, ωραίστε, πες μας. Δηλαδή, όσον αφορά τον Άρη, τι πασχετικό να αναφέρουμε αυτές τις ημέρες? Σου αρέσει τα πασχετικά που έχει, εντάξει, κυρίως το βάρος πέφτει στο μπάσκετ του Champions League, έτσι. Mm-hmm. Που περιμένουμε να δούμε τώρα και θα μας βγάλει κλήρωση, που θα μας στείλει. Έχει κάποια ταξίδια τα οποία για πρώτο... για πρώτο γύρο είναι και μακρινά, είναι και αρκετά έξοδα, έτσι δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει και κάποια ταξίδια τα οποία είναι σχετικά εύκολα, μπορείς να πεις, και κοντινά, έτσι νομίζω Λάρνακα είναι ένα ταξίδι που μπορεί να πάει ο Άρης, που είναι σχετικά κοντά. Κοιτάξτε, δεν αναμένεται να υπάρχει ιδιαίτερη δυναμικότητα. Βέβαια και όλες οι ομάδες σε αυτό το νούμερο. Να πούμε ότι ο Άρης θα παίξει με τώρα το γκρουπ, έτσι, Δυναμό Τυφλίδας, Φρίμπουργο Ολυμπίκα την Ελβετία, Καρχού Μπάσκετ από την όμορφη Φιλανδία. Φιλανδία, ναι, με τους Λέστερ Ράιντερς από τη Μεγάλη Βρετανία και με την Νόρκεπινγκ, με τα αδελφίνια του Νόρκεπινγκ από τη Σουηδία. Εντάξει, τώρα, αν εξαιρέσει την Κύπρο, τα άλλα ταξίδια όλα είναι ένα δεκάρικο, τουλάχιστον. Ναι. Έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και τι εννοούμε όταν λέγαμε, ας πούμε, ότι είναι πολλά τα λεφτά για τον Άρη. Δηλαδή ότι είναι ένα δεκάρικο, για από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, θέλω να το τσεκάρω λίγο και από το επίσημο site του Basket με Champions League. Γιατί ο πρώτος αγώνας είναι στις 20 Σεπτεμβρίου και ο δεύτερος είναι στις 22. Α, ωραίο. Δηλαδή, ωραίο αυτό. Ναι, δηλαδή μιλάμε ότι είναι σε δύο... αυτό το έψω το επίσημο, το έψω στον Άρη. Έτσι, το κανάλι, το site του Άρη. Και ψάχνω να βρω τώρα στο Basketball Champions Link. Να δω αν πραγματικά είναι έτσι το πρόγραμμα. Ναι, ευκαιρία για το Βέλγιο στο 15. Ευκαιρία για το Βέλγιο στο 15 με τον Αζάρ. Ναι. Το οποίο βέβαια αυτό σημαίνει ότι για να βρεις και πτήση και να κλείσεις και πτήση και όλες αυτές είναι ακόμα πιο πολύ έξοδο. Πέρα από το αγωνιστικό που θα έχεις ουσιαστικά μια μέρα ταξιδιού στο δρόμο και θα έρθεις εδώ να παίξεις. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με γεωγραφικές θέσεις και τέτοια, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τώρα, ξέρεις, ταξίδια μεγάλα. Να είναι μια μέρα παραπάνω, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω, Νίκο, δεν μπορώ να μπω τώρα στο site του Basketball Champions League, δεν μου βγάζει κάτι, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Μπήκα στο site του Basketball Champions League και δεν μου έχει ούτε bracket ούτε τίποτα.
δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με το site, αν έχει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά το site Champions League το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι, αλλά νομίζω ότι και η δεύτερη φάση είναι 25-28. Έχει μια μέρα διαφορά, δύο μέρες εκεί. Αν είναι 20 με 22, δηλαδή ο Άρης τώρα άμα παίξεις, θα μου πεις και η άλλη ομάδα το έχει, ναι, η ομάδα έχει παίξει τώρα μάτς. Αν πάει στη Φιλανδία τώρα, εκεί στο Καρχό, δεν ξέρω πού είναι και αυτό, στο Καρχό, αντί τη Φλίδα βρίσκει πτήση. Στο Καρχό τώρα, έτσι, εκεί στο Καου Χατζόκι στη Φιλανδία, άμα πάει ο Άρης, για να γυρίσει είναι μια μέρα. Ναι. Για να πάει είναι μια μέρα, θα πάει δηλαδή, θα παίξει, θα γυρίσει, θα παίξει το καπάκι. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι προβληματικά τόσο γρήγορα. Ας το βάζα πιο νωρίς. Ας είχε λίγο καιρό. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς τώρα με αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι εντάξει, βλέποντας τα ονόματα καταλαβαίνω καθένας ότι δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος αντίπαλος, το μέρος βεβαίως. Αλλά κάθε στιγμή είναι μια ομάδα που κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, πού βρίσκεται η κατάσταση? Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε την Παρασκευή, το Σάββατο, πότε ήταν το πρωί, δεν θυμάμαι. Ναι, νομίζω το Σάββατο. Έγινε με αφορμή... Έλατε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Αγγέλιο στο Las Vegas. Ναι. Έτσι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε κυρίως για την υπόθεση του Lucky Jones. Μάλιστα. Θεωρώ ότι... ο Άρης και ο Αγγέλου σε εισαγωγικά, αν θες, ξεγελαστήκαν ή την πατήσαν και πάλι εισαγωγικά, όπως για παράδειγμα έχει γίνει στην περίοδο του Μαργαρίτη, που ο Άρης χρησιμοποιήθηκε τότε, ενώ ο Αγγέλου είχε κάνει πολύ καλές κουβέντες με τον Μαργαρίτη και είχαν φτάσει πολύ σε καλό δρόμο οι συζητήσεις. Παρένθεση ανοίγω, ευκαιρία για τη Γαλλία, ένα καλό, πολύ καλό σου του Ματουίντη στην αγκαλιά του Κουρτουά στο 18. Συνεχίζουμε. Έτσι έκλεισε τότε ο Μαργαρίτης στον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίζεται βέβαια μέχρι τώρα. Και τότε ο Αγγέλου είχε θέμα σοβαρό με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Τώρα κάτι ανάλογο φαίνεται ότι ισχύει στην περίπτωση, αρχικά να πω εγώ, στην περίπτωση του Lucky Jones. Έτσι, γιατί σήμερα με τις φορές που διαραίονται από τον Άρη, ο Άρης και ο Αγγέλου τα είχαν βρει σχεδόν σε όλα με τον Lucky Jones. Ξαφνικά βγήκε το όνομα... Δεν έχω την ίδια πληροφόρηση, αλλά οκ, okay, εντάξει, είπες όπως διαρρέει ο Άρης, εντάξει, πάσο. Βγήκε το όνομα, ξεκίνησε ένας πληστηριασμός με τον ΠΑΟΚ, του κάνω ΠΑΟΚ πρόταση. Ξαφνικά αυτό όλο καθυστέρησε την διαδικασία του Lucky Jones με τον Άρη, και βέβαια όταν ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, γιατί ο Lucky Jones ήθελε κάτι παραπάνω όσον αφορά το οικονομικό προφανώς, μπήκαν κάποιες άλλες ομάδες όπως το Περιστέρι, το οποίο πρόσφερε το κάτι παραπάνω στο Lucky Jones. Έτσι. Και έτσι από ό,τι φαίνεται χάθηκε ο παίκτης για τον Άρη. Υπάρχουν κανένα δυο άλλες περιπτώσεις όπως και του Μπρέι για παράδειγμα, η οποία και αυτή η περίπτωση ενώ έβγαινε φαινόταν ότι είναι σίγουρο ότι είναι κλεισμένος ο παίκτης. Ότι καλός παίκτης θα πω εγώ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση συγκεκριμένος ο TJ Μπρέι. Δεν σε άκουσα, Νικό. Λέω καλός παίκτης, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ναι, από αυτά που πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, έτσι, και έχει μια... και η ιδιαιτερότητα που γι' αυτό ο Άρης προχώρησε την όλη διαδικασία, έτσι μέσα στον εκπροσώπο του, και αυτή φαίνεται πρέπει να κολλάει, έτσι, και να πηγαίνει αλλού ο παίχτης. Στο θέμα για παράδειγμα του Κάιζερ, οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε χρόνο, τα είχαν βρει σε αγωνιστικό ρόλο, υπήρχε μια διαφορά οικονομική, ο Κάιζερ δεν φαίνονταν να θέλει να τη ρίξει, δεν δούμε εγώ τη στιγμή. Όλα αυτά, και εγώ ξαναλέω ότι θεωρώ ότι κυρίως το κερασάκι στην τούτα, αν θέλεις, από την όλη ιστορία, είναι το γεγονός του ιστορία του Lucky Jones, οδήγησε τον Άρη να κάνει ό,τι πήγε, ό,τι έκανε με το Φιόνι. Έτσι όπως με το Φιόνι βγήκε και δήλωσε ότι δεν συζητάω με το Φιόνι άλλο, ότι δεν εξασέβει ο Φιόνις και τα σχετικά, και πέτυχε αυτός, αν θέλεις, αυτό το mind game που λέμε, και ο Φιόνις μετά από δύο μέρες υπέγραψε το συμβόλαιο του Άρη, κατάλαβες ότι είναι να κάνει τώρα και ο Άρης. Με τους Αμερικάνους. Εγώ όμως έχω την εντύπωση ότι είναι τελείως διαφορετική κατάσταση και στους Αμερικάνους δεν πιάνει αυτή η ιστορία. Yeah. Έτσι στο Φιόνι μπορεί να έπιασε, καλός ή κακός, γιατί ο Φιόνις η μοναδική πρόταση που είχε ήταν από το Λαύριο. Mm-hmm. Έτσι. Απ' την άλλη όμως ο Lucky Jones έχει μια πολύ καλύτερη πρόταση οικονομικά από το Περιστέρι. Ο Μπρέι για παράδειγμα μπορεί να έχει προτάσει από το εξωτερικό, ο Κάιζερ επίσης το ίδιο.
Έτσι, οι Αμερικάνοι είναι τελείως διαφορετικά. Οι Αμερικάνοι δεν θα φοβηθούν σε εισαγωγικά μια ανακοίνωση. Mm-hmm. Ο Φιόνης το είδε διαφορετικά το θέμα, γιατί η επιλογή ήταν ή το Άρη ή το Λαύριο. Έτσι. Και με τα λεφτά, εντάξει, ήταν λίγο καλύτερα του Λαύριου, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά όσο μπορείς να πεις. Υπάρχει διαφορά στην οικονομική πρόταση του Περιστερίου με τον Άρη στο Λάκητζο. Ξανά ανοίγω παρένθεση, γιατί χάνει μεγάλη ευκαιρία το Βέλγιο για να κάνει το 1-0. Γενικά το Βέλγιο πιέζει. Τώρα δεν πρόλαβα να δω ποιος έκανε το σουτ. Νομίζω ο Αλντερβάιρελ ήταν. Πετάχθηκε ο Γιώρης η γωνία, το πιάσε στο 21. Ναι, ο Αλντερβάιρελ ήταν. Μένει το 0-0. Συνεχίζουμε στα μάτια. Έτσι. Και βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και πιστεύω ότι και ένα κομμάτι της ανακοίνωσης αυτής έχει να κάνει και με τους παίχτες που έχουν πει όχι στην πρόταση διακανονισμού για τον μπαν της FIBA. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν πει όχι σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την πρόταση 50% μείον σε 48 δόσεις. Κάποιοι άλλοι έχουν συμφωνήσει, κάποιοι άλλοι δεν έχουν συμφωνήσει. Ο Άρης προσπαθεί, είναι αυτό που συζητούσαμε και σε μια άλλη εκπομπή πριν καιρό, ότι ο Άρης μέσα στον ανακοινώσεις ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα. Ένα κλίμα μιας δύσκολης χρονιάς, μιας τρικυμιώδης χρονιάς, όπως αναφέρονται τις ανακοινώσεις, ταραχώδης και όλα σχετικά. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω τώρα και πάλι είναι ότι η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι κάποιοι δεν θέλουν να μας βοηθήσουν και τα σχετικά. Έτσι, εγώ ξανέβα και παλιότερα ότι δεν χρειάζεται ο Άρης να βγάζει τέτοια, να μεταφέρει ένα τέτοιο κλίμα προς τα έξω. Όλοι ξέρουν ότι η χρονιά είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει νομίζω κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή θα ζητήσει από τον Κουλέλμο να λύσει τον μπαν. Εγώ ξαναείπα, ο Άρης δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή τον μπαν, να λύσει τον μπαν. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να κάνει μια ομάδα, ένα κορμό από παίκτες που μπορεί να πάρει, να μειώσει τα χρέη και αν μπορείς να λύσει τον μπαν μέσα στη χρονιά, όπως έκανε τότε η Δίκη Σαλβανίτη, η οποία είχε μπαν για 1,5 χρόνο, έτσι το είχε βρει φυσικά και το διατήρησε για 1,5 χρόνο, δεν μπορούσε να το λύσει. Έπρεπε να πέρασει καιρός. Έτσι. Βλέπουμε ότι η διοίκηση τώρα Γουλιέλμο, για να εξηγεί τον τρόπο, προσπαθεί να λύσει τον μπαν και όχι με βάση το γεγονός ότι εντάξει κάνω ό,τι μπορώ, με βάση τους δικούς τους όρους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εφικτό από τη στιγμή που η άλλη πλευρά θέλει τα χρήματά της. Έτσι, δεν είναι στο χέρι δηλαδή μόνο του Άρη να μπει στην διαδικασία. Σίγουρα αν συμφωνήσουν οι 5 από 6 η FIBA θα βοηθήσει για να συμφωνήσει και ο έκτος, αλλά η διαφορά δεν είναι έτσι τα νούμερα, δηλαδή δεν είναι 5 με 6 που έχουν συμφωνήσει. Οπότε τώρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση, η οποία εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Το γιατί γνωστοποιεί ότι σταματάει να μιλάει με παίχτες, τη στιγμή που μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν έχει σταματήσει. Πάλι ρωτάνε οι άνθρωποι του Άρη διάφορους. Προφανώς δεν γίνεται να σταματήσει, έτσι. Έτσι, δεν σταματάει. Θα πρέπει αυτό να δέσει μια εξήγηση ο ίδιος ο Αγγέλου. Για ποιο λόγο βγήκε αυτή η ανακοίνωση, γιατί ξαναλέμε ότι όποια ανακοίνωση βγαίνει περνάει μέσα από τον Αγγέλου. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι την έβγαλε μόνο στο Γουλιέλμος. Ό,τι η ανακοίνωση βγαίνει από τον Άρη περνάει μέσα από τον Αγγέλου. Mm-hmm. Εγώ ξαναλέω και πάλι. Θεωρώ ότι το να βρεθεί στην κόντρα με παίκτες ξένους, τους οποίους έχεις ανάγκη να τους πας με το καλό για να συμφωνήσεις για τον μπαν, από τη στιγμή που δεν έχεις τα λεφτά να τους πληρώσεις, δεν νομίζω ότι θα βγάλει σε καλό αυτή η ιστορία. Έτσι, δεν έχεις ας πούμε να πληρώσεις τα λεφτά του Μάρμπλ, πρέπει να τον πας με το καλό. Όταν ο Μάρμπλ βγαίνει, τον ενημερώνουν ότι υπάρχει μια ανακοίνωση που ο Άρης ουσιαστικά τον κράζει εισαγωγικά, του λέει ότι είσαι ασεβής απέναντι στην ομάδα και τα σχετικά, πώς περιμένει κάποιος να συμφωνήσει μετά ο Μάρμπλ ή ο κάθε Μάρμπλ που είναι Αμερικανός και δεν τον νοιάζει ο Άρης. Αυτό να το καταλάβουμε όλοι, ότι αυτοί που είναι στα δικαστήρια με τον Άρη και έχουν κερδίσει τα χρήματά τους, αν εξαιρέσει κανείς τον Καβάδα, έτσι, οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Σανικίτζε, δεν τον νοιάζει ο Άρης. Θέλει να πάρει τα χρήματά του. Σανικίτζε έχει σταματήσει την καριέρα του. Mm-hmm. Έτσι, ο Μάρμπλ είναι Αμερικανός, είναι τώρα δεύτερος στην Ατλάντα, στη Φλόριντα, στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω πού είναι. Δεν τον νοιάζει ο Άρης. Το να βγαίνει μια ανακοίνωση η οποία αφήνει σαφέστατα υπονοούμενα και για τους παίκτες του μπαν. Αν είναι μελωθεί ένας παίκτης από αυτούς, από το ίντερνετ, έτσι, γιατί είναι στο ίντερνετ η ανακοίνωση, δεν είναι κάτι που μας το πάνε εμάς και εμείς το γράψαμε. Είναι στο ίντερνετ. Και θα σου πει ο Μάρμπλ, αυτή τη στιγμή που καταφέρεις εναντίον μου, ωραία, εγώ θέλω τα 167.000 που με έχει επιδικαστεί. Τι κάνεις? Δεν έχεις να τα δώσεις. Δηλαδή, στην περίπτωση του Φιόνη, ναι, μπορούσε να τραβήξει το σκηνή γιατί ήταν ο Φιόνης και τύχει μια πρόταση από το Λαύριο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, όταν θέλεις Αμερικανούς που έχουν το letter of clearance εδώ, δεν έχεις τα λεφτά να τους πάρεις. Πας να τους καλμάρεις με την Ευρώπη, με το ρόλο της στην ομάδα. Και εδώ στην προκειμένη, λίγο για να το αναπτύξω παραπάνω σε αυτό που λες, όταν λέμε Αμερικανούς, δεν εννοούμε το συγκεκριμένο και τον έναν Αμερικανό. Μιλάμε για τζέντιδες, ωραία, οι οποίοι κάνουν δουλειές με Αμερικανούς. Ναι, ναι. Εκεί αναφερόμαστε. Ναι, σίγουρα.
Έτσι, επί της ουσίας. Και φυσικά, φυσικά, ναι, σωστά το αναφέρεις. Έτσι, όταν εσύ τους έχεις ανάγκη, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, αυτή τη στιγμή αυτοί οι παίκτες δεν έχουν τον Άρη ανάγκη. Ο Άρης τους έχει ανάγκη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει να φέρει το Lucky Jones με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πάρει στο Περιστέρι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή λέει τον Κάιζερ, μην κλείσει την Κιμ που σου δίνει τα ίδια λεφτά και σε πλήρωνε πέρσι κάθε πρώτο μηνός, αλλά κλείσει σε μένα που έχω αφήσει δύο χρόνια πλήρω τους παίκτες, αλλά δεν θα σε αφήσω σένα έτσι και θα παίξει και έστω 2-3 παιχνίδια, 5 δεν ξέρω εγώ στην Ευρώπη. Μην πας, ξέρω εγώ, στο Ρέθυμνο που πληρώνει, μην πας εκεί, έλα σε μένα. Με λιγότερα χρήματα γιατί σε μένα θα παίξει στην Ευρώπη. Δηλαδή, απ' τη μία, ο Άρης δυστυχώς, έτσι, δεν έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις ιστορίες. Σε αυτή τη διαδικασία όλη. Συνήθως το πάνω χέρι δεν έχει αυτές επειδή έκλεισε ο Μπέλ έκλεισε και δεχόμενος και με τη μείωση, έτσι ο Μπέλ έκλεισε γιατί πρώτον δέθηκε με την ομάδα και δεύτερον δεν είχε κάποια σοβαρή πρόταση. Γιατί δυστυχώς η χρονιά πέρσι για τον Μπέλ δεν ήταν καλή ώστε τα, με τα νούμερα αυτά να βγει στην αγορά και να πάρει ένα καλό σύμβολο. Mm-hmm. Τα νούμερα του Μπέλ άμα δει ο καθένας και γενικά άμα πάρει και ένας και δει και έξι μάτς του Μπέλ, ειδικά μέσα στη χρονιά με Γιαννάκη, δεν πρόκειται κανείς να του κάνει πρόταση. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην ξεγελιόμαστε και νομίζει ο κόσμος ότι ο Άρης έκλεισε τον Μπέλ μέσα από τα χέρια 15 ομάδων. Έτσι. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η ανακοίνωση, θα φανεί. Δεν ξέρω αν μπορέσει να τρακωνήσει κάποια νερά, αν θέλεις, κάποια κύματα για να κάποιοι υπογράψουν. Θεωρώ ότι εντάξει, την πρώτη ανακοίνωση, ναι μεν και εκεί θεωρώ ότι για μένα ήταν λάθος ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα ο Άρης. Βέβαια το ότι δικαιώθηκε δεν σημαίνει κάτι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ήταν σωστή ανακοίνωση το να βγάλεις στη γωνία ένα παίχτη. Όταν διάβαζα τις δηλώσεις του Φιόνι, πραγματικά είπα ότι πριν δύο μέρες ο Άρης έκανε το Φιόνι και τώρα βγαίνει ο Φιόνι και λέει ότι παρέμεινε στην ομάδα μου, αγαπάνε. Πριν δύο μέρες όμως άλλα δείχνει νέα κίνηση. Καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει μια αντίβαση και στις δηλώσεις και στην όλη διαδικασία. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτές οι κινήσεις έχουν περάσει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ο Αγγέλο προσπαθεί να το πάει στην κόντρα, αν θέλει, σε κάποια σημεία του παιχνίδι. Αυτό με τους μάνατζερ και με τους παίχτες. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κλείσει, γιατί δεν έχει τα λεφτά ο Άρης αυτή τη στιγμή να κλείσει κάποιο παίχτη αμέσως, δηλαδή να πει έλα εδώ πόσο υπηρεσίες, ας πούμε, ο Κάιζερ, λέω παράδειγμα ένα όνομα, πόσα θέλεις τόσα πάρτα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό έλεγα πριν στα μάτια ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, έχει να κάνει με όλους πλην των δύο. Εγώ βάζω και την Άρη και τον Προμηθέα μέσα. Δηλαδή, κοίτα όμως, οι άλλοι κλείνουν κάπως τους παίκτες. Ναι, δηλαδή, ναι, okay. Και το είπα ότι ο καθένας στο επίπεδο του, έτσι. Στο επίπεδο που είναι το οικονομικό. Ξέρεις ποιο είναι το κακό αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και εντάξει, αυτό θεωρώ ότι έχει ένα δίκιο και ο Γουλιέλμος με τον Αγγέλου. Είναι ότι πρέπει να αποδείξουν έλεγχοντες με τη λογική το τι άφησε πίσω το Λάσκαρης. Ναι, έτσι, σε αυτό δεν θέλω να δικαιολογήσω και να πω ότι ναι, έχουν ένα δίκιο γιατί ο άλλος άφησε πραγματικά όχι καμένη γη. Άφησε γη μετά από πυρηνική μούμα. Mm-hmm. Έτσι, δεν άφησε τίποτα άρθιο. Mm-hmm. Πραγματικά ο Λάσκαρης. Και οι σχέσεις του με παίκτες, με μάνατζερ και τα σχετικά ήταν χειρότερες. Mm-hmm. Και αυτό όλο ξέρεις επηρεάζει γενικά την ατμόσφαιρα γύρω από το σωματείο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βρήκε ο Γουλιέλμος και ο Αγγέλου. Και σίγουρα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Ναι, είναι άσχημο, είναι άδικο αν θέλεις. Στη δικιά σου προσπάθεια να πρέπει να καλυφθεί όμως το ξέραν, ειδικά ο Γουλιέλμος. Mm-hmm. Ότι η αγορά δεν βλέπει με το καλύτερο μάτι τον Άρη αυτή τη στιγμή. Έτσι, ότι θέλει αγώνα να αλλάξει τα δεδομένα. Και το να ξεκινήσεις με την πρόταση που έκανε σε πολλούς παίχτες, που χρωστούσε άρεσε από πέρσι το 50% μείωση στις 48 δόσεις, κάποιοι και οι περισσότεροι δεν ήταν καθόλου καλά. Έτσι. Δηλαδή ο Τσαερέλης έφυγε. Θα δούμε τι θα γίνει με τα χρωστούμενα. Ο Μούρτος είναι στην προσφυγή. Σήμερα αναβλήθηκε γιατί οι δύο πλευρές τα βρήκανε στα δεδουλευμένα τους 65-68 νομίζω χιλιάδες ευρώ τα δεδουλευμένα του Μούρτα βρήκαν εκεί. Έτσι καταρρύπτει και εδώ αυτό με το 200 που έχει κυκλοφορήσει και τα σχετικά. Mm-hmm. Έτσι. Και εδώ αριστερό ότι πικοινωνιακά δεν χειρίστηκε το θέμα σωστά. Και στην περίπτωση του Μούρτου. Έτσι που παίζει τον παιδί δύο χρόνια πλήρωτος. Mm-hmm. Και εδώ δεν το χειρίστηκε καλά γιατί πέρα από το δίνω ρόλο σε έναν παίχτη και είμαι ελκυστικός σε έναν παίχτη να δεις εμένα να παίξει. Έτσι, οι παίκτες, κυρίως οι Έλληνες, βλέπουν και το πώς είναι η συμπεριφορά όταν θα τους ζητήσεις ή να σε βοηθήσουν σε περίπτωση που δεν έχεις χρήματα να τους πληρώσεις το συμβόλαιό τους, έτσι, και πώς τους φέρεσαι μετά. Έτσι, δηλαδή,
επειδή συζητιέται πάρα πολύ, mm-hmm. έτσι, αρκετοί Έλληνες δεν πήραν καλά αυτή την όλη ιστορία με τον Μούρτο και του Άρη. Γιατί ξέρουν ότι ο Μούρτος δύο χρόνια έπαιζε απλήρωτος. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή ο Έλληνας μετά σου λέει, κάτσε, θα έρθω εγώ στην ομάδα σου, θα μου ζητήσεις να είμαι απλήρωτος και στο τέλος θα βγάλεις και ανακοίνωση ή θα βγάλεις ρεπορτάζ εναντίον μου. Έτσι, δηλαδή κάποια πράγματα επικοινωνιακά δεν θεωρώ ότι έχεις σωστά. Πάει πολύ στην κόντρα τη στιγμή που δεν έχει τα εφόδια θέλεις mm-hmm. να πει ναι, ότι ναι, εγώ δεν με νοιάζει ο Μούρτος. Ναι, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Από αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει πραγματικά αυτό εδώ το παιχνίδι. Είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη χρονιά του Αγγέλου που πάνω κάτω ήταν η ίδια κατάσταση. Πάνω κάτω ήταν η ίδια κατάσταση. Ναι. Έτσι και τότε ο Άρης είχε μπαν και τότε είχε προβλήματα οικονομικά. Έτσι και τότε είχε να ανταπεξέλθει ένα κακό κλίμα στην αγορά που είχε αφήσει προηγούμενη διοίκηση τότε. Έτσι, διοίκηση εγώ νομίζω ότι τότε δεν υπήρχαν τόσες περισσότερες επιλογές από ομάδες στους παίχτες όμως. Πότε. Ήταν, την προηγούμενη φορά με τον Μπάν και με τον Αγγέλο που λες. Δεν νομίζω ότι οι παίχτες είχαν στην Ελλάδα τόσες καλές επιλογές να συνεχίσουν. Ναι, κοίτα, ναι, γιατί ναι, πλέον υπάρχουν επιλογές. Δεν είχαν τόσες υπάρχουν. Επιλογές. Και ο Άρης είχε μια βάση έτσι. Ελληνική. Mm-hmm. Είχε τον Μπουχορίδη με τον Βεζένκοφ, mm-hmm. έτσι που δεν φεύγα. Δηλαδή είχε περισσότερα θέλεις, είχε περισσότερη βοήθεια Αγγέλου τότε από το υλικό που βρήκε ως ένα βαθμό στον Άρη. Mm-hmm. Έτσι, σε σχέση με τώρα. Σίγουρα. Έτσι, γιατί τώρα δεν είχε το ίδιο υλικό με τότε, εντάξει, δεν είχε και τον Μποχωρίδη Βεζέκοφ τότε, ήταν σίγουροι στον Άρη. Δηλαδή τώρα παρακαλά ο Ολυμπιακός να μην ενδιαφερθεί ενεργά για τον Μποχωρίδη, για να μπορέσει να τον κλείσεις. Έτσι. Ας εγώ ξαναλέω το θέμα του Μποχωρίδη θα αργήσει. Ξαναχω πει, το έχω ξαναπεί, ότι θα αργήσει και ότι ο μάνατζερ του είναι γνωστός στην πιάτσα για να περιμένει κάποιο μεγάλο συμβόλαιο. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε ένα βαθμό για το ρόστερ, αλλά πάνω κάτω κατάσταση ορισμένα θέματα όπως η δυσπιστία απέναντι στην ομάδα ήταν ίδια λόγω των χρέων της προηγούμενης διοίκησης. Τότε ο Αγγέλης λειτουργούσε διαφορετικά. Τώρα λειτουργεί διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό πραγματικά. Εύχομαι να μην φτάσει σημείο να παρακαλάει πραγματικά και να πάρει ό,τι θα έχει μείνει στην αγορά, γιατί ξαναλέω, ο Άρης έχει μπαν. Και να λυθεί το μπαν, ο Άρης δεν μπορεί να ξεφύγει το μπάτζετ του πάνω από 400.000 ευρώ και πολλά ίσως να είναι αυτά που λέω. Mm-hmm. Έτσι. Άρα mm-hmm. ο Άρης θα πάει πάλι σε λογικές τέτοιες. Τώρα, να λυθεί το μπαν και να βγει στην αγορά για να μου πάρει Αμερικανούς με 15-20.000 δολάρια τον χρόνο, αντιλαμβάνεται ο καθένας τι Αμερικανοί μπορεί να είναι αυτοί. Έτσι. Παρένθεση και πάλι σε διακόπτω λίγο στα μάτια για τη σημαντική ευκαιρία της Γαλλίας. Ο 34 με το Ζιρού προβολή δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα και έχασε την ευκαιρία. Συνεχίζουμε. Έτσι. Πραγματικά σου λέω με έχει μπερδεύσει αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γενικά όμως επικοινωνιακά θεωρώ ότι ο Άρης έχει κάνει πολλά λάθη επί ημερών Γουλιέλμου. Και ξαναλέω ότι για μένα το πρώτο και βασικό είναι ότι ακόμα ο Γουλιέλμος δεν έχει μιλήσει mm-hmm. προς τον κόσμο. Να πει κάποια πράγματα και να δεχτεί και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για κάποια θέματα που νομίζω ότι θα απασχολήσουν τον κόσμο. Το να κάνω μια δήλωση εδώ, μια δήλωση εκεί και να λέω ότι όλα είναι καλά και ο λαός να μην ανησυχεί και ο κόσμος να μην ανησυχεί. Δεν είναι, η δήλωση δεν νομίζω ότι είναι εδώ και εκεί. Κάπως συγκεκριμένα είναι. Ναι, συγκεκριμένα εντάξει. Ναι, απλά θέλω να πω ότι το να βγεις ή να πεις ο κόσμος να μην ανησυχεί την ώρα που ο κόσμος έχει καεί, ξέρω πώς το λένε, το γιαούρτι, φυλάει το χυλό. Ναι. Έτσι. Τι να το πεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πώς μπορείς να καθησυχάσεις τον κόσμο του Άρη, λέγοντάς του απλά ότι να κάνει υπομονή και δουλειά και έχουμε πάει μέσα Ιουλίου και έχει ομάδα 4 παίκτες μόνο με μπαν, με 1.000 προσφυγές, με 1.000 ανοιχτά θέματα. Με. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά που έχουν βγει έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχει και άλλα πολλά τα οποία είναι πιο χαμηλής, αν θέλει πιο χαμηλού ενδιαφέροντος. Ναι. Τα οποία όλα αυτά, έτσι, με την 99, ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την 99. Ενημερώνει κανέναν ο κόσμος Γουλιέλμος τι πρέπει να γίνει με την 99. Τι γίνεται. Είναι ερωτήματα τα οποία θέλει να μάθει, εγώ πιστεύω, ο κόσμος. Έτσι. Mm-hmm. Το να μάθω εγώ, να μάθω εγώ, όχι πρέπει να το γράψω. Έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το βασικό να μιλήσει ο κ. Γουλιέλμος. Δεν το κάνει. Επικοινωνιακά κρατάει μια συγκεκριμένη στάση. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί στο τέλος. Έτσι. Πήρε την απόφαση για την Ευρώπη. Αγωνιστικά ξανά είπαμε ότι είναι, θεωρώ, κάτι καλό γιατί
το πλάνο του είναι να μαζέψει μια ελληνική ομάδα που θα θέλει παιχνίδια. Οικονομικά, ο Άρης θα μπει μέσα όμως αυτή την ιστορία. Υπάρχει προγραμματισμός για να καλυφθεί αυτό το μέσα. Αυτό το έξοδο το μεγάλο. Υπάρχει ο προγραμματισμός να καθοριστεί. Και ανέφερα το πολύ απλό. Αν ο Άρης πάει να παίξει στη Φιλανδία, που για να παίξει εκεί, έτσι και να βρεις πτήση την επόμενη μέρα μετά, δηλαδή να κλείσεις τώρα μία πτήση για τις 19 Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, και μία για τις 21. Τώρα να βγεις, πάλι θα είναι ακριβή. Και μιλάμε για μία αποστολή 25-15 ατόμων, έτσι τουλάχιστον 15 άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά, και ποιος θα περιμένει κανείς ότι θα πάνε 5.000 στο γήπεδο στις 22 Σεπτεμβρίου να δουν το Άρης, ξέρω εγώ, Καρχό, για να υπολογίζει από αυτά, όχι. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία απασχολούν και στα οποία ο κ. Γουλέμος δεν έχει δώσει απαντήσεις ακόμα. Εγώ ξαναλέω, είναι πάγια θέση μου, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει. Το έλεγα και πέρσι με τον Λάσκαρη, το έλεγα και παλιά με τον Αρβανίτη και με τον Δαμιανίδη. Πάντα θέλω η εκάστοτε διοίκηση να βγαίνει και να μιλάει, να βγαίνει και να αναφέρεται τους στόχους του, να δέχεται τις ερωτήσεις και ο κόσμος να μπορεί να κρίνει τι συμβαίνει και τι γίνεται. Δηλαδή νομίζω ότι πέρσι στην συνέντευξη του Γιαννάκη, όταν ο Λάσκαρης δεν απάντησε σε καμία από τις πρώτες δύο ερωτήσεις που του γίνανε ουσιαστικά, ο κόσμος κατάλαβε, ή μάλλον μια πλειοψηφία του κόσμου κατάλαβε, αλλά δεν το πίστευε, δεν ήθελε να το πιστέψει, ότι ο Άρης είναι σε τρομερό πρόβλημα. Έτσι, απλά τότε μετά μεσολάβησε, ο Γιαννάκης έδωσε μια περίοδο χάριτος στον Λάσκαρη, μετά ήρθαν οι περίφημοι Τούρκοι και οι Έλληνες εκπρόσωποι τους εδώ στη χώρα μας με τα καραβάνια με τις τουρκικές λίρες και τα εκατομμύρια που, εντάξει, ακόμα μετράμε τα καραβάνια που έρχονται και τα φορτηγά. Και φτάσαμε μετά στο σημείο ο Άρης να μην έχει να πληρώσει τους διαιτητές αυτά τα παιχνίδια της Αλφάνα. Έτσι. Δηλαδή σε σημεία διάλυσης απόλυτης. Δεν ξέρω τι σκέφτεται στο μυαλό, τι έχει στο μυαλό του κ. Γουλέλμος, ο οποίος είναι, να πούμε, στη Γενέβη. Σήμερα εκεί έλαβε μέρος σε κάποιες διεργασίες και σε κάποια meeting του Basketball Champions League. Αύριο θα είναι πάνω και στην κλήρωση που θα γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να κερδίσει τώρα ο Άρης από αυτές τις συναντήσεις. Μπήκε στα προγραμματικά, δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι. Δηλαδή το να κέρδιζε, θα ήταν η παρουσία του στους ομίλους που έχει ένα εγγυημένο ποσό το οποίο κερδίζει σε την παρουσία στους ομίλους. Τώρα να παίξω εγώ στα προγραμματικά, να παίξω 6 παιχνίδια και αν περάσω, τα οποία παιχνίδια αυτά θα μου βάλουν και μέσα οικονομικά και θα προσπαθώ να καλύψω όλη τη ζημιά αυτή με αγώνες ομίλου, αν περάσω φυσικά πάντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κερδίσει από την ιστορία ο κύριος Λάσκαρης, ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Γουλέλμος, ο οποίος βέβαια έχει να καλύψει, εκεί πρέπει να αλλάξει το κλίμα του Άρη όσον αφορά τον Άρη και για αυτά που έκανε ο κύριος Λάσκαρης. Ναι. Έτσι, ο οποίος μπήκε με, θα θυμούνται όλοι, με μεγάλες δηλώσεις, ότι είναι executive producer, ξέρω εγώ, ότι ήταν εκεί στο Basketball Champions League, και μετά ξαφανίστηκε βέβαια από εκεί και είχε πάρει και προκαταβολή πέρα στα λεφτά και ούτω καθεξής. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, Σταμάτη. Αυτά πάνω κάτω, Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε αφήνω να παρακολουθήσεις το δεύτερο ημίχρονο. Γίνεται πολύ ωραίο μάτς. Δηλαδή, είχε χάνει μεγάλη ευκαιρία πάλι η Γαλλία στο 30-40 με τον Παβέ. Δεν το βλέπω. Είπαμε ένα μάτς θα δούμε αύριο. Α, οκ, okay, πάσο. Εντάξει. Okay. Summer Link λέμε από την αλήθεια. Summer Link. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, θα μας πεις αύριο για Summer Link. Έγινε, Σταμάτη. Καλή συνέχεια. Άρη, καλό. Λοιπόν, αυτά από το Σταμάτη Μουρελίστα του Άρη. Κατευθείαν διάλειμμα και επιστρέφουμε για να. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ημίχρονο στον ημιτελικό του Μουντιάλ, Βέλγιο-Γαλλία 0-0, γι' αυτό ρε φίλε τον μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο άθλημα, ωραία, γιατί το πρώτο ημίχρονο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στον ημιτελικό. Πολύ ωραίος ρυθμός, ευκαιρίες, αρχικά το Βέλγιο, μετά η Γαλλία, το Βέλγιο έχει χάσει μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Αζάρ, άλλη μία με τον Αντερβάιρελ που έβγαλε ο Γιωρίς. Η Γαλλία έχει μια-δυο φάσεις με τον Ζηρού και μία προς το τέλος του ημιχρόνου με τον Παβάρ που έβγαλε ο Κουρτουά. Ωραία. Και το παιχνίδι είναι 0-0. Ωραία. Πάνω κάτω ρυθμός, ευκαιρίες. Όντως πολύ ωραίο παιχνίδι, τα πρώτα 45 λεπτά. Και τώρα είναι 0-0. Στο μεταξύ, βάζω εγώ μια πρόβλεψη ότι τώρα που δεν πήγε γκολ θα σφιχτούν στο δεύτερο και πάμε μετά για καλό βράδυ. Αν και η αλήθεια είναι ότι και οι δύο έχουν παίξει πολύ. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό το παιχνίδι. Είναι άδικο που δεν έχει γκολ μέχρι τώρα. Νομίζω τουλάχιστον μία από τις δύο θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Ή και οι δύο. Λοιπόν, 0-0 είναι το παιχνίδι εκεί. Είπαμε ευκαιρία με τον Αζάρ στο 15. Μία τρομερή απόκρουση, πολύ δύσκολη
του Γιωρίς σε ένα γυριστό του Alderweireld μετά από μια στιγμή φάση για το Βέλγιο. Και προς τέλος δημιουργούν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες μάλλον η Γαλλία. Τη μία δεν τελείωσε καλά ο Ζιρού που ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση με μια προβολή, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Νέσλε μακριά την αιστεία. Η δεύτερη με τον Παβάρ που βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά. Απέκρουσε τον ματοφύλακα του Βελγίου και είναι 0-0 ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μίχρονο λοιπόν εκεί. Γυρνώντας τα δικά μας τα μπασχετικά, είπαμε, κάναμε και μια αναφορά στο τι γίνεται με το θέμα του Παπαπέτρου στην αρχή της εκπομπής. Για του Summer League θα πούμε περισσότερα αύριο, καθώς και στα μάτς έχει περισσότερη έτσι, εικόνα. Εγώ να πω την αλήθεια έχω ελάχιστη μέχρι τώρα εικόνα που αφορά το Summer League. Αλλά γενικά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία εκεί, στο Summer League, να δούμε παίκτες που είναι από τα δυνατά ονόματα των draft, που παίρνουν εκεί κάποιο χρόνο, παίρνουν αρκετό χρόνο συμμετοχής, έχουμε ευκαιρία έτσι να δούμε πέντε πράγματα από αυτούς. Είτε τον Νέιτον, τον Μπαμπά, τον Τρέι Γιάνγκ. Αυτός λίγο μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον από την αλήθεια ο Γιάνγκ. Μου φαίνεται ότι αυτό που λένε για τον Κάρι, γιατί τώρα τον βλέπουμε εμείς λίγο η αλήθεια, τον είδαμε πολύ λίγο στο κολεγιακό. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια και εκεί που οδεύει τον μπάσκετ. Γιατί ο Γιάνγκ είναι από αυτούς τους παίχτες που, όπως και ο Κάρι, προσπαθούν και άλλοι να το κάνουν μια αλήθεια σιγά σιγά, που ανοίγουν πολύ το πλάτο στις επίθεσεις. Όταν έχεις ένα παίχτη που μπορεί να στάρει από τα 9 μέτρα και τα 9,5 και τα 10, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λέμε να στάρει δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα, εννοούμε να στάρει κανονικά. Να έχεις το παιχνίδι του ότι σταματάω και στάρει από τα 9 μέτρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι εύκολο για την άμυνα. Έτσι, αλλάζει πολλά πράγματα στο πώς αντιμετωπίζεις έναν τέτοιο αντίπαλο και το πώς ανοίγει η άμυνά σου για να παίξει ένα παίχτη που πατάει και σουτάρει εύκολα από τα 9 μέτρα και τα 9,5. Όπως είναι ο Κάρι, όπως είναι ο Γιάνγκ. Και γενικά αυτό το πράγμα που ανοίγει έτσι πολύ το πλάτο στο επιθετικό, να το έχουμε στο νόμο για τα επόμενα χρόνια. Είναι το επόμενο βήμα στο μπάσκετ. Όπως το τρίποντο έγινε το νέο κάρφωμα τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε όντως ότι οι ομάδες παίζουν πάρα πολύ και βασίζουν πάρα πολλά πράγματα στο μακρινό σουτ. Να έχουμε στο νόμο ότι τα επόμενα χρόνια που έρχονται, το σώτα πάει ακόμη πιο μακριά. Θα ανοίξει κι άλλο το επιθετικό πλάτος. Κάτι που, όπως ξέρετε, όλοι όσοι ασχολείστε με τον μπάσκετ, όσοι έχετε παίξει στο και λίγο μπάσκετ σε κάποια ομάδα, πάντα οι προπονητές φώναζαν για τις αποστάσεις, γιατί όντως οι αποστάσεις είναι που ανοίγουν την άμυνα. Σκεφτείτε λοιπόν τα επόμενα χρόνια να βλέπουμε ένα μπάσκετ στο οποίο μια ομάδα θα έχει στην περιφέρεια παίχτες που μπορούν να σουτάρουν κανονικά από τα 8,5 μέτρα, από τα 9 μέτρα. Και να το έχουν στο ρεπερτόριό του αυτό το παιχνίδι. Πόσο δύσκολο θα είναι για την άμυνα. Και πού πηγαίνει το μπάσκετ. Έτσι, ο Γιάνγκ είναι ένας τέτοιος παίκτης. Γενικά δεν το λυπάει το τρίποντο το παιδί αυτό. Σουτάρει 12-13 στο παιχνίδι. Στο Summer League που είναι σε εξέλιξη. Οπότε έτσι μας έχει κεντρήσει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Μια που αναφέρθηκε πριν ο Σταμάτης στην κλήρωση του Basketball Champions League. Ο Άρης εκπροσωπείται εκεί από τον κύριο Γουλιέλμο Πάοκ από τον Τέλη Ζουρνατζίδη. Αύριο στις 12, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, είναι η κλήρωση. Ξεκινάει η διαδικασία με τα προκριματικά αρχικά και με τους ομίλους στη συνέχεια. Είπαμε ότι μιλάμε για 26 ομάδες στα προκριματικά, 26 ομάδες στους ομίλους απευθείας, συγγνώμη, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Προμηθέα από την Ελλάδα, και 6 που θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία των προκριματικών στην οποία συμμετέχει ο Άρης. Εγώ δεν νομίζω ότι το επίπεδο δεν είναι καλό. Okay, το να πας να παίξεις στη Φιλανδία, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι. Okay, εκεί έχεις μια κλήρωση που σε βολεύει. Απλά δεν είναι ένας προκριματικός γύρος. Δηλαδή, για να πας να είσαι ένας από τους 6 που θα είναι στους ομίλους Champions League τον Οκτώβριο, θα πρέπει να περάσεις 3 προκριματικούς γύρους. Οπότε είναι αρκετά πιθανό, εφόσον περάσεις τον πρώτο, αν σου κάτσει ένας εύκολος αντίπαλος, να βρει μπροστά σου μια ισπανική ομάδα στου ανθρώπου που συμμετέχουν ή κάποια ομάδα από τη Ρωσία, στη Σάρατο. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η δικασία των προκριματικών που μπορεί κάποιο να έχει στο μυαλό του. Αύριο λοιπόν στις 12 είναι η κλήρωση. Σήμερα έκανε γνωστό το πρόγραμμά τη η Ευρωλίγκα από τώρα για την επόμενη σεζόν. Και φυσικά εννοείται ότι
πέφτουν κανονικά αγωνιστικές πάλι πάνω στα παράθυρα, τα οποία συνεχίζουν και την επόμενη σεζόν, έτσι, στον επόμενο όμιλο που είναι οι ομάδες που περνάνε. Σιγά θα άλλαζε αυτό. Θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να μην έχει στο καλεντάρι της Ευρωλίγκα παιχνίδια στις ημερομηνίες των παραθύρων της FIBA. Δεν έχει γίνει, νομίζω, κανένα βήμα μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια παγιωμένη κατάσταση την οποία ζήσαμε πέρσι, θα τη ζήσουμε και την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν τιμούσε κανέναν, αλλά έτσι είναι και έτσι θα είναι και την επόμενη σεζόν, εκτός και να αλλάξει κάτι συγκλονιστικά. Να βλέπουμε δηλαδή μια ελληνική ομάδα να παίζει την Παρασκευή, να παίζει Ολυμπιακός Χίμκι και την ίδια ώρα η εθνική ομάδα να παίζει με τη Σερβία, λέω ένα παράδειγμα. Κάτι το οποίο ξαναλέω δεν τιμάει κανέναν. Έτσι. Αλλά δεν έχει γίνει, νομίζω ότι το τελευταίο καιρό δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια από καμία από τις δύο πλευρές να γεφυρωθεί η κατάσταση. Πάμε για ένα τέτοιο παγίωμα κατάστασης. Το ζήσαμε πέρσι, θα το ζήσουμε και την επόμενη σεζόν. Η Ευρωλίγκα, είπαμε λοιπόν ότι έτσι ξεκίνησε αυτή την. Έκανε γνωστό το πρόγραμμα. Αύριο κλήρωση του Champions League. Έχει προηγηθεί, έχουν προηγηθεί, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα η ενημέρωση από την Ευρωλίγκα για τους ομίλους του EuroCup. Που εκεί, okay, δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, αλλά εκεί μιλάμε για μια καλή διοργάνωση. Πολύ καλή διοργάνωση, μάλλον. Από εκεί που προκύπτει το ένα εστίαση της Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Οπότε σιγά-σιγά, με αργά βήματα, πηγαίνουμε προς την. Έναρξη της επόμενης σεζόν, έτσι, με τις διοργανώσεις να βγάζουν τα προγράμματά τους, να μετελευθέρουν αυτή του Champions League χρονικά μετά το EuroCup και την Ευρωλίγκα. Αύριο λοιπόν στις 12, οπότε να ξέρετε και ενημέρωση θα έχουμε live εκείνη την ώρα από το Λίμπερο και για τον αντίπαλο του Άρη που θα προκύψει στη πρώτη φάση των προγραμματικών και τα ζευγάρια που είναι να ανταμωθούν στη συνέχεια. Και για την κλήρωση του ΠΑΟΚ στον όμιλό του και για ΑΕΚ φυσικά και για Προμηθέα. Είπαμε, στη φάση των ομίλων δεν μπορεί να παίξει ομάδα της ίδιας χώρας, να παίξουν ομάδα της ίδιας χώρας στον ίδιο όμιλο. Από εκεί και μετά, στα νοκάουτ, ναι, μπορεί να γίνουν και παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες της ίδιας χώρας στο Champions League. Λοιπόν, σε λίγο η σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ Βέλγιο. Υπενθυμίζω στο Μουντιάλ Βέλγιο, καλά. Στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Βέλγιο. Υπενθυμίζω το σκορ 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Όσοι δεν έχετε εικόνα, το 0-0 είναι ένα ψέμα, είναι μια μαγική εικόνα. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει μπει τουλάχιστον ένα γκολ. Ευκαιρίες εκατέρωθεν και για το Βέλγιο και για τη Γαλλία. Εγώ επιμένω και λέω, φίλο μου Βασίλη Καβαδία, το Βέλγιο θέλω να πάει στο τελικό. Νομίζω το αξίζει λίγο παραπάνω. Έχει παίξει λίγο καλύτερη μπάλα. Ίσως και από όλους στο Μουντιάλ, θα πω εγώ. Και επίσης αυτός ο Αζάρ δεν πιάνεται ούτε με λάσο στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον στον ημιτελικό και γενικά τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι τώρα ο Εντεν Αζάρ στο Μουντιάλ και γενικά έχει πάρει έτσι το Βέλγιο από το χέρι και το οδηγεί. 0-0 λοιπόν σε λίγο η σέντρα σε περίπου 2-3 λεπτά η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Θανάσης Κυλώνης με τον Μπαλαντέρ και για ενημέρωση φυσικά για το δεύτερο ημίχρονο του Μουντιάλ και για ενημέρωση από τους απεσταλμένους και στην Ολλανδία, τον Σταύρο Κόρατο, τον Δημήτρη Μπατζόγλου και στα εξωτικά 3-5 πηγάδια τον Νίκο Παπαδόπουλο. Οπότε εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό καθαρά πρόγραμμα με ενημέρωση για το δεύτερο ημίχρονο του Μουντιάλ, του ημιτελικού του Μουντιάλ, με ό,τι άλλο κινείται από το Θανάση Γιλώνη και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 8, έτσι, πάλι με το δικό μας το μπασκετικό πρόγραμμα και είπαμε, όπως και σήμερα, έτσι και αύριο, στον άλλο ημιτελικό, ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία, εννοείται ότι από ένα σημείο και μετά, μετά τη σέντα θα έχουμε έτσι ενημέρωση για ό,τι γίνεται. Έχει πάει τόσο καλό το πρώτο ημίχρονο, φίλε Βασίλη Καβαδία, που δεν σκέφτομαι να φύγω. Δηλαδή, λέω να κάτσω εδώ το δεύτερο, να μην πάω σπίτι ας πούμε, για το δω από εκεί και ας χάσω κάνα τέταρτο 20 λεπτό. Κατάλαβες. Έτσι σκέφτομαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από εμάς. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Τα λέμε ξανά αύριο στις 8 με την Basket City.